κατ' επανάληψη έχω υπογραμμίσει ότι η αυστηρή προσήλωση και υλοποίηση του μνημονίου οδηγεί την Κύπρο σε εμβάθυνση της κρίσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με την πρόθεση του νομοσχεδίου εκπίσης, η Κύπρος εισέρχεται σε μια νέα φάση όπου θα ξεπουληθεί ιδιωτικός και εθνικός πλούτος έναντι ενός πινακίου φακής. Ακούω τις αντιδράσεις των πολιτικών δυνάμεων και υπογραμμίζω ότι είναι ανάγκη πέραν τυχών βελτιώσεων στο νομοσχέδιο να υπάρξει μια εναλλακτική πολιτική διαφοροποίησης των προνοιών του μνημονίου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να κατανοηθεί ότι το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι πολύπλοκο και θα πάρει χρόνια να αντιμετωπιστεί. Η ουσία όμως είναι να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο που όχι στο τέλος της αντιμετώπισης του η Κύπρος να μην καταστεί μια κοινωνία και οικονομία αγνώριστη σε σχέση με το τι υπάρχει σήμερα. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να αποπληρωθεί ιδιωτικό και δημόσιο χρέος σε συνθήκες βαθιάς ύφεσης. Αυτό είναι το κλειδί. Έχω κατ' επανάληψη υποβάλει εισηγήσεις, η υλοποίηση των οποίων συνεπάγεται χαλάρωση των προνοιών του μνημονίου και μια αναπτυξιακή πορεία η οποία θα βοηθήσει σημαντικά στην έξοδο από την κρίση, στην ανάκαμψη και στην καλύτερη αντιμετώπιση και του συγκεκριμένου προβλήματος. Προτείνετε κόκκινα δάνεια και με τα κόκκινα δάνεια και όχι μόνο. Επειδή η κυβέρνηση και η Τρόικα έχουν κατ' επανάληψη υπογραμμίσει ότι στα δημοσιονομικά πάμε καλά και ότι υπάρχουν και μαξιλάρια, ένα μέτρο το οποίο μπορεί να, μια ουσιαστική αλλαγή που μπορεί να εξεταστεί και να προωθηθεί άμεσα, είναι η δραστική μείωση φόρων. Αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας και με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσουν διάφορα δάνεια να μην είναι κόκκινα πλέον. Κύριε Στεφάνος, έχει μαλλιάσει η γλώσσα σας, αν μου επιτρέπετε να λέτε αυτό το πράγμα, αλλά δεν το ακούνε αυτοί που πρέπει να δώσουν. Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, μακάρι, έστω και την 12η, η κυβέρνηση να αναπτύξει ανάλογους προβληματισμούς και να αναλάβει μια πρωτοβουλία και στα πλαίσια μιας ευρύτερης συνένεσης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν αρκούν οι διαμαρτυρίες των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Θα πρέπει να συνεργαστούν ουσιαστικά για την πρόθεση μιας αναγκαίας εναλλακτικής πολιτικής, η οποία σήμερα είναι πλειοψηφικό ρεύμα. Και αυτό το υπογραμμίζω, διότι κάθε 6 μήνες θα έχουμε ανάλογα νομοσχέδια και ανάλογες αντιδράσεις. Η ουσία όμως δεν είναι να πάμε στη Βουλή και να υπάρξουν κάποιες διαφοροποιήσεις οι οποίες απλώς δημιουργούν καθυστέρηση, ενώ η ουσία είναι ότι η πτώση της οικονομίας συνεχίζεται. Εδώ και τώρα αυτή η κοινωνία θα πρέπει να αντιδράσει με μια εναλλακτική πρόταση η οποία θα υπογραμμίζει ναι στην εξυγίανση, όχι στη διάλυση. Δηλαδή, ενώ η πορεία της εξυγίανσης της οικονομίας συνεχίζεται, είναι πολύ σημαντικό να προωθήσουμε εισηγήσεις όπως έχω αναφέρει, η μείωση της φορολογίας, αναψαξιακές δαπάνες οι οποίες να είναι στοχευμένες ούτως ώστε να δημιουργήσουν, να ενθαρρύνουν νέους μοχλούς οικονομικής ανάπτυξης. Και σε σχέση επίσης, πάω πίσω στο θέμα που είχα θέσει από πέρσι, στο θέμα του κουρέματος των καταθέσεων των Κυπρίων καταθετών και ξένων καταθετών, όπως επίσης και με το κούρεμα του ελληνικού χρέους, η Κύπρος νομιμοποιείται να απαιτήσει ανταλλάγματα περιλαμβανομένου και ενός είδους Marshall Plan για να τονωθεί η οικονομία. Διότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποπληρωθούν είτε ιδιωτικά είτε δημόσια δάνεια σε κατάσταση πτώσης της οικονομίας. Μάλιστα. Για να μπορέσει αυτή η χώρα και σε επίπεδο ιδιωτών νοικοκυριών, επιχειρήσεων, αλλά και το δημόσιο, να μπορεί να αποπληρώσει και να επαναδιαπραγματευτεί και την πληρωμή αυτών των δανείων, πρέπει να υπάρξουν συνθήκες ανάπτυξης. Και εφόσον συνεχίζεται η πτώση, μέρα με τη μέρα τα προβλήματα είναι πολύ πιο δύσκολα και θα υπάρξουν πολύ οδυνηρές εξελίξεις. Οι ανησυχίες του κόσμου τις βλέπουμε, ακούμε καθημερινά, κόσμο ο οποίος να δηλώνει ότι δεν πάει άλλο, θα υπάρξει αύξηση ανεργίας, συνέχιση δημογραφικής αιμορραγίας και οι άμεσα επηρεαζόμενοι θα αντιμετωπίσουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα τα οποία θα έχουν ένα ευρύτερο αντίκτυπο.